Δίπλα μου είναι ο κύριος Άρης Πολυγέννης. Να του δώσουμε το λόγο να μας αναφέρει τα αιτήματα και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Ταυτόχρονα γίνεται, πρέπει να σας πούμε τα συλλαλητήρια, η συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μας βρίσκονται στο Υπουργείο. Εμείς εδώ δώσαμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση που κάνει πλάτες στους οικοκυστές και δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά χάνουμε από αυτά που δικαιούμαστε, από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και τους λέμε ότι δεν θα ξεπερδέψουν μαζί μας. Κατώτερες εγγυημένες τιμές λοιπόν, με βάση το κόστος παραγωγής, και να μένει και ένα εισόδημα, να μπορεί να επιβιώσει και να έχει ένα εισόδημα πέρα από το να ζήσει, αλλά για να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει την ερχόμενη χρονιά. Ζητάμε επίσης αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, γιατί δυστυχώς οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Αυτό ισχύει και σε όλες τις παραγωγές, και στα φρούτα και στο γάλα, για τους κτηνοτρόφους μας που πραγματικά έχουν ξεκληριστεί τα τελευταία χρόνια δραματικά και σε πολύ, με πολύ βίαιο τρόπο. Έτσι λοιπόν από αυτό το βήμα τους λέμε ότι οι εκοκιστές, διεπαγγελματικοί και κυβέρνηση, μάλιστα, που είναι στην ίδια ρότα, θα μας έχουν απέναντι, θα είναι οι αντίπαλοι μας, τους γνωρίζουμε καλά, έχουμε τον τρόπο, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι το δίκαιο είναι δικό μας και με το μέρος μας, και θα το διεκδικήσουμε με κάθε κόστος και με κάθε θυσία. Σας ευχαριστώ πολύ.